Σύγχρονοι ασκητές. Μια εκπομπή μαρτυρία του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως που μας παρουσιάζει σύγχρονες μορφές πίστεως, σιωπής και ασκήσεως. Σύγχρονοι ασκητές. Ο βίος, οι διδαχές και η απλότητα των σύγχρονων ασκητών πατέρων στην σημερινή κοινωνία της βουής, των απαιτήσεων και των προβλημάτων. Επιμέλεια Απόστολος Καπουδάκης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή «Σύγχρονοι ασκητές». Στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση θα συνεχίσουμε την αναφορά μας στην ιερή προσωπικότητα ενός επιγείου αγγέλου και ουρανίου ανθρώπου του ιερομονάχου πατρός Ευσεβίου Γιανακάκη. Αφού έγινε η μοναχική του κουρά, την επόμενη Κυριακή έλαβε τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης από τον τότε Μητροπολίτη Πατρών και το ποτηρητή Καλαβρίτων και Αιγιαλίας, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, κύριο Θεόκλητο. Το βράδυ του Σαββάτου, ο υποψήφιος παρέμεινε άγρυπνος στο ναό. Διάβαζε το ψαλτήρι και προσευχόταν όλη τη νύχτα στην αιχμή Σαλαλίτης. Το πρωί στάθηκε με συγκίνηση μπροστά στην εικόνα του Δεσπότου Χριστού. Αισθήματα δέους και ευγνωμοσύνης τον διακατήχαν. Πλησίαζε η φρικτή ώρα του μυστηρίου με το οποίο θα λάμβανε την ατίμητη δωρεά της ιεροσύνης. Η τελετή της χειροτονίας του έγινε με κατανυκτική μεγαλοπρέπεια και επιβλητική απλότητα. Ο χειροτονούμενος εισερχόταν στο ενδότερον του καταπετάσματος για να διακονεί στην ιερουργία των επουρανίων του Χριστού Μυστηρίων. Η επιστολή που ακολουθεί είχε γραφεί στην Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας από τον τότε Αρχιδιάκονο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και μετέπειτα Μητροπολίτη Πατρών κύριο Νικόδημο, την ημέρα της χειροτονίας του Πατρός Ευσεβίου, 30 Αυγούστου 1942, και απευθύνεται στον αδελφό του Βασίλειο. Γράφει. Ασφαλώς θα έλαβες ήδη επιστολήν του. Εξής θα επληροφορήθεις ότι ονομάστη Ευσέβιος και ότι η ακολουθία της κουράς εγένετο με όλην την δέουσαν τυπική διάταξη. Δια πρώτην δε φοράν εις Αγίαν Λαύραν εγένετο τη αύτη πλήρης ακολουθία τη συμμετοχή τεσσάρων κληρικών ενής και του ηγουμένου προσών απίφθινεν την ομολογίαν ο Καρής εις άλλους πρώτερων καρέντας αναγινός και το απλώς η ευχή στρασοφορούντα. Την κουράν ετέλεσαν ο εφημέριος της εβδομάδος πατήρ Βασίλειος. Αλλότι κυρίως εξαίρει τον ενκαλαβρίτης σταθμών μου είναι το χαρμόσυνον γεγονός τη σήμερον η χειροτονία του πατρός Ευσεβίου εις Διάκονον. Είχα την μεγάλην χαράν να κελεύσω των αγαπητών Ευσέβιων χειροτονηθέντα διάκονων. Όπως δε η τελετή της κουράς του ή το μεγαλοπρεπής και μοναδική, έτσι και η χειροτονία του υπήρξε μεγαλοπρεπέστατη και πρωτοφανής εντάφθα. Συνελειτουργήσαν κατά την Αρχιεπισκοπήν συνήθεια 4 ιερείς και 4 διάκονοι. Εγένετο δε και η σχετική επί τη χειροτονία ομιλία του Σεβασμιωτάτου. Ας έχει δόξαν ο Θεός. Ό,τι θα ευχόμεθα εις τον αγαπητόν Αντώνιον, δηλαδή το δώησι Κύριος κατά την καρδίαν σου και πάσαν την βουλήν σου πληρώσε, εγένετο ήδη πραγματικό της. Η ζωντανή προφορική διήγηση του Μητροπολίτου κυρίου Νικοδήμου συμπληρώνει την ανωτέρω επιστολή του. Η περίοδος της δοκιμασίας του πατρός Ευσεβίου κατά την κρίση των γερόντων δεν υπήρχε λόγος να είναι πολύ μακρά, γιατί είχε ήδη πνευματική κατάρτιση. Ήταν καλλιεργημένος, ζούσε τη μυστηριακή ζωή. Είχε τέλος πάντων μαθητεύσει παρά του σπόδας σεβαστών πνευματικών και επομένως μπορούσε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, είχε και την ηλικία, να χειροτονηθεί. Κατά την τάξη της μονής δεν ήταν συνηθισμένο πράγμα σε ένα χρόνο ο δόκιμος να γίνει μοναχός και σε μία εβδομάδα να γίνει ιεροδιάκονος. Η χειροτονία του πατρός Ευσεβίου έμεινε ζωντανή στη μνήμη. Έγινε μέσα σε ατμόσφαιρα μεγαλειώδη και κατανυκτική και ο Μητροπολίτης τον προσεφώνησε με λόγους θερμούς, τον ευλαβέστατον πατέρα Ευσέβιον. Όλοι τον ενυγκαλίστησαν με αγάπη και δεν είπε κανείς τίποτε, γιατί δηλαδή τον προτίμησαν ή γιατί έσπευσαν τη χειροτονία του. Εφάνηκε το πράγμα σαν βουλή Θεού και ήταν βουλή Θεού. Μετά τη χειροτονία του ανέθεσαν το διακόνημα του εκκλησιαστικού επί τρία συνεχή έτη και αργότερα κατά διαστήματα. Σηκωνόταν πολύ πρωί. Πριν σημάνει τις βαριές καμπάνες, χτυπούσε την πόρτα του ηγουμένου
και του εφημερίου, λέγοντας «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών». Περίμενε να ακούσει το αμήν και κατέβαινε να ανάψει τα καντήλια και να ετοιμάσει την εκκλησία. Λίγο πριν σημάνει το τάλαντο για να αρχίσει η ακολουθία, πήγαινε στο κελί να φέρει το γέροντά του. Αγαπούσε την ευπρέπεια του οίκου του Θεού και επιδιδόταν με ζήλο στη φροντίδα του. Έτριβε το δάπεδο, γυάλιζε τα μανουάλια, τις κανδύλες των πολυέλαιων. Κουραζόταν πολύ όμως η διακονία αυτή, του έδινε χαρά. Τη θεωρούσε ιδιαίτερη ευλογία και την εξασκούσε με φόβο Θεού. Δεν ξεθάρευε μέσα στο ναό όσες φορές έμπαινε ή έβγαινε από το ιερό. Δεν παρέλειπε να βάλει μετάνοια, ευλαβική συνήθεια που διατήρησε ως το τέλος της ζωής του. Κατά τη διάρκεια της ανέμακτης θυσίας, ο νέος ιεροδιάκονος διακονούσε με βαθιά συνέστηση των τελουμένων. Φλεγόμενος από τη Θεία Αγάπη, παραστεκόταν στο Άγιο Θυσιαστήριο μετά φόβου και τρόμου. Ξέφευγε από τη γήινη πραγματικότητα και αφοσιωνόταν στο διάλογο με τον Θεό. Με τις ιερές ευχές της κουράς και της χειροτονίας, η Θεία Χάρη διοχετεύθηκε πλούσια στην καθαρή καρδιά του και έφερε την καλήν αλλίωση, που ήταν έκδηλη και στη μορφή του. Οι τρόποι, το βλέμμα, το βάδισμα, όλα φανέρωναν το οσιακό ήθος του. Ήταν εστία ευωδίας πνευματικής. Σεβαστοί πατέρες της Μονής, όπως ο πατέρας Αγαθάγγελος, επιδίωκαν την αναστροφή μαζί του. Αλλά και ο πατέρας Ευσέβιος, έχοντας πνεύμα μαθητείας, διέκρινε τις αρετές τους και προσπαθούσε να τους μιμηθεί. Ο πατέρας Χαρίτων ήταν μετέωρο οσιακής και αγίας ζωής, σύμφωνα με τα λόγια του πατρός Ευσεβίου. Πάλευε με τον κακό εαυτό του και το διάβολο στήθος με στήθος. Ο χαριτωμένος εκείνος μοναχός συνήθιζε να πηγαίνει στο παλιομονάστηρο αμέσως μετά την πρωινή ακολουθία για να ανάψει το καντήλι. Μια μέρα όμως που είχε πολύ χιόνι, τον είδαν οι πατέρες από πάνω να κοντοστέκεται μπροστά στη σκάλα που οδηγούσε στο κελί του. Σκεπτόταν ίσως να ανέβει πρώτα να πιει ένα ζεστό. Ξαφνικά τον άκουσαν να επιπλήττει αυστηρά τον εαυτό του. «Πού πας, πού πηγαίνεις, παλιά άνθρωπε, ξεκουμπήσου. Από εδώ πάει ο δρόμος». Και τράβηξε για το παλιομονάστηρο, βαδίζοντας μέσα στο χιόνι. Το διδακτικό αυτό περιστατικό το ανέφερε συχνά ο πατέρας Ευσέβιος στις νουθεσίες του. Ο πατέρας Αγαθάγγελος, από τη στιγμή που ένιωσε την επίσκεψη της Θείας Χάριτος δια του πνευματικού, άλλαξε ζωή. Ήταν τόση η μετάνοιά του, έλεγε ο γέροντας, ώστε νόμιζε κανείς πως γεννήθηκε όσιος. Αμήλυτος, αυτοσυγκεντρωμένος, με το πατερικό βιβλίο πάντοτε υπομάλης και με αγώνα πολύ δυνατό. Ο πρώην αμελής μοναχός έγινε άγγελος, γιατί η μετάνοιά του δεν ήταν μόνο για μια στιγμή στο εξομολογητήριο. Ζούσε διαρκώς εν μετανία. Στον πατέρα Ευθύμιο, ο οποίος ήταν παράλυτος, θαύμαζε την νιώβια υπομονή. Στον πατέρα Δωρόθεο, την αγγελική ψαλμωδία και την προθυμία του να μεταδώσει το χάρισμα στους νεότερους. Οσιακά παραδείγματα που εντυπώθηκαν στην ψυχή του. Οι συμμοναστές του διηγούντο για τον πατέρα Ευσέβιο ποιος ήταν στην ταπείνωση, στην καλοσύνη, στην υπακοή, όχι μόνο προς τον γέροντά του, αλλά προς όλους. Ο Αγιολαυριώτης, μοναχός πατέρας Δωρόθεος Θεοδόνης, είχε πει μεταξύ άλλων: «Ο πατέρας Ευσέβιος ήταν και έμεινε αγαθός. Δεν είχε πονηριά καθόλου. Όλα τα έβλεπε καλά. Ήταν ένας από τους καλύτερους μοναχούς που πέρασαν από τη Λαύρα και έμεινε καλός μέχρι τέλους. Ήταν καλός και στον έξω κόσμο. Δεν τον επηρέασε όμως ο έξω κόσμος. Έζησε και αγάπησε το μοναστήρι πραγματικά. Και ποτέ δεν θα είχε σκεφτεί να φύγει από τη Λαύρα. Γι' αυτό και όταν έκανε λόγο ο Δεσπότης, ο Αγαθόνικος, για διαγραφή, εστεναχωρήθη πολύ ο πατήρ Ευσέβιος. Με τους συμμοναστές του δεν είχε προστριβές. Ουδέποτε δημιούργησε πρόβλημα με κανέναν. Ήταν το κάτι άλλο στη Λαύρα την εποχή εκείνη. Υπόδειγμα επακοής και εργατικότητας. Σκόρπιζε παντού τη χαρά γιατί το χαμόγελό του ήταν ανεξάντλητο. Διδάχθηκε από το μοναστήρι αλλά και με τη δική του ζωή δίδασκε. Όταν πρωτοήρθε ο Αντώνης στη Λαύρα, μου έλεγε ο γέροντάς του: «Τώρα που λες εσύ, Δημήτρη, μας έστειλε ο Θεός έναν καλόν άνθρωπο. Τούτος ο Αντώνης είναι πολύ καλός υποτακτικός». Το έλεγε και το ξανάλεγε ο γέρος Σεραφείμ, ότι ο μόνος που τον ανέπαυσε τόσο πολύ ήταν ο πατέρας Ευσέβιος. Πραγματικά, ο πατέρας Ευσέβιος ουδέποτε στενοχώρησε το γέροντά του. Ο πατέρας Σεραφείμ τον αγαπούσε πολύ και του είχε απεριόριστη εμπιστοσύνη. Του είπε μάλιστα πού να τον ενταφιάσει όταν πεθάνει και τον παρακάλεσε να τελεί κάθε χρόνο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Και μια μέρα, όλος χαράς του είπε: «Έκανα τη διαθήκη μου και σου αφήνω εκείνο και εκείνο». Του άφηνε το καλύτερο περιβόλι, το καλύτερο υπόγειο για τα ξύλα και το μισό κελί.
Ο πατέρας Ευσέβιος στενοχωρήθηκε. Δεν το ήθελε αυτό. Πόνεσε μέσα του πολύ, που τον άφηνε κατά κάποιο τρόπο διάδοχο. Θησαυρός για εκείνον ήταν η αγία ζωή του γέροντά του και οι νουθεσίες του. «Πατέρα Ευσέβιε, μια σου», του έλεγε, όταν τον έστελνε σε κάποια εξωτερική διακονία. Δηλαδή, έχει το νου σου στον εαυτό σου πρώτα. Πρόσεχε όσο μπορείς. Να είσαι άγρυπνος και αυτοσυγκεντρωμένος, για να μην οθευτεί η ζωή σου όσο θα βρίσκεσαι έξω από το μοναστήρι. Ο σοφός γέροντας έλεγε: «Τα λόγια τα παίρνει ο αέρας. Είτε αποδοκιμάσουν είτε κατηγορήσουν κάποιον, δεν μπορούν να το αφαιρέσουν την αρετή. Είτε συκοφαντίες σπείρουν, είτε μάγια κάνουν, δεν μπορούν να βλάψουν τον άνθρωπο που έχει αρετή και αγιότητα». Απέφευγε συστηματικά την κατάκριση και για να δικαιολογήσει κάποιον που έσφαλε συνήθιζε να λέει: «Γάρ το θέλει, παιδάκι μου, και γάρ το θέλει». Ήταν πολύ φιλόξενος. Δεν άφηνε τους επισκέπτες να φύγουν μυστικοί. Τους έδινε φαγητό, ό,τι είχε, και τους συμβούλευε να εκκλησιάζονται και να είναι αγαπημένοι. Και προσέθετε: «Πηγαίνετε τώρα επάνω στον πνευματικό να εξομολογηθείτε και μετά να φύγετε για το σπίτι σας. Έχετε τόσες ώρες δρόμου». Η προσφυλής φράση του γέροντα Σεραφείμ ήταν: «Το δόξασε ο Θεός». Όσες δυσκολίες και αν συναντούσε, δεν έλειπε από τα χείλη του η σύντομη αυτή δοξολογία και ήταν πάντα αισιόδοξος και ειρηνικός. Η ευχή για εκείνον ήταν: «Το δόξασε ο Θεός». Όταν του έκανε κάποιος παράπονα, «Δόξασε ο Θεός», έλεγε. Καμία άλλη απάντηση. Και όταν συνέβαινε κάτι ανάποδο εκεί στο μοναστήρι, έλεγε: «Δόξασε ο Θεός». Μόνον αυτό. Ποτέ δεν είπε «πονάω», αν και υπέφερε πολύ. Ποτέ δεν βγήκε παράπονο από το στόμα του. Πάντοτε έλεγε «δόξασε ο Θεός» με την καρδιά του και ό,τι ο πόνος τον ωφελούσε. Και με το «δόξασε ο Θεός» στο στόμα εκοιμήθη. Ο πατέρας Ευσέβιος μιλούσε πολύ συχνά για το γέροντά του. «Τα χρόνια που έζησα κοντά του ήταν τα καλύτερα της ζωής μου», έλεγε, και ευχαριστούσε το Θεό που του χάρισε ένα τέτοιο γέροντα, απλό, ολιγόλογο, χαριτωμένο, άγιο. Τον Οκτώβριο του 1943 ο γέροντας αρρώστησε σοβαρά. Ο πατέρας Ευσέβιος ήταν συνέχεια κοντά του, τον εξυπηρετούσε και τον διακονούσε με πολύ αφοσίωση και αγάπη, και εκείνος που το ένιωθε αυτό συχνά επαναλάμβανε: «Ευσέβιε, παιδάκι μου, δόξασε ο Θεός». Κάποια στιγμή που είχε πάρει τα ρούχα του γέροντα και πήγαινε να τα πλύνει, ο πατέρας νεόφυτος φώναξε: «Πεθύνει ο γέροντας». Έτρεξε κοντά του με αγωνία. Ο γέροντας Σεραφείμ έφυγε για τον ουρανό. Έκλαψε πολύ ο πατέρας Ευσέβιος για τη στέρηση του μοναδικού εκείνου πατέρα και πολύ αγαπημένου γέροντα. «Τι κλάμα έκανα. Δεν μπορούσα να σταματήσω. Τι πόνος ήταν εκείνος», έλεγε αργότερα ο ίδιος. Αλήθεια, ποιος μπορεί να περιγράψει πώς νιώθει ο αφοσιωμένος υποτακτικός που χάνει το γέροντά του? Εκείνοι που το έχουν ζήσει γνωρίζουν πως η οδύνη για αυτήν την ορφάνεια είναι πολύ μεγάλη και πως μόνο η Θεία Χάρη μπορεί να την απαλύνει. Έρχεται ο Δεκέμβριος του 1943. Η Μονή της Αγίας Λαύρας υφίσταται βαρύ πλήγμα από τους Γερμανούς κατακτητές. Ο πατέρας Ευσέβιος έζησε από πολύ κοντά την ομότητα της πυρπολήσεως του μοναστηριού και της εκτελέσεως των πατέρων. Γεγονότα δραματικά που αποτέλεσαν σταθμό όχι μόνο στην ιστορία της Μονής, αλλά και στην προσωπική του πορεία. Σκηνές φρίκης, στιγμές βαθιάς οδύνης που χαράχθηκαν ανεξίτηλα στην καρδιά του και στη μνήμη του. Κάθε χρόνο στη θλιβερή αυτή επέτειο, χρέος ιερό τον έφερνε στην ιερά μονή της μετανοίας του για να λάβει μέρος στη θεία λειτουργία και στο μνημόσυνο των εκτελεστέντων πατέρων. Τέτοια μέρα ξαναζούσε τα γεγονότα εκείνα και με καταφανή συγκίνηση μιλούσε για αυτά. Η αφήγηση που ακολουθεί είναι τα προσωπικά βιώματα του πατρός Ευσεβίου από τις συγκλονιστικές εκείνες ώρες. Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου ανέβηκαν οι Γερμανοί στην Αγία Λαύρα. Επισκέπτονταν συχνά το μοναστήρι, πυρεργαζόταν τα κοιμήλια, έπαιρναν το κέρσμα των μοναχών και έφευγαν. Αυτή τη φορά όμως η συμπεριφορά τους ήταν διαφορετική. Ο αρχηγός τους και το επιτελείο του ανέβηκαν στο ηγουμενείο και ζήτησαν να δουν το μοναχολόγιο. Οι στρατιώτες δεν πήγαν όπως άλλες φορές να δουν το μοναστήρι, αλλά έμειναν με τους μοναχούς κάτω στο προάβλιο. Όπως φάνηκε εκ των υστέρων, περίμεναν εντολή να τους εκτελέσουν και δεν θα γλίτωνε κανένας. Ύστερα από αρκετή ώρα ο αρχηγός τους, κάποιος Στένερ, κατέβηκε. Κάθισε λίγο πιο πέρα από τον πλάτανο μόνος του επί 15 περίπου λεπτά με σκυμμένο το κεφάλι. Προφανώς θα σκεφτόταν: «Αν σκοτώσω πρώτα αυτούς εδώ που έχω στα χέρια μου, θα το μάθουν οι Καλαβριτινοί και θα φύγουν». Σφύριξε λοιπόν και έφυγαν οι σφάλαγγα κατά διάδες.
είχε ήδη καταστρώσει το εγκληματικό του σχέδιο. Θα άρχιζαν από τα Καλάβρητα. Εκείνο το πρωί, ο πατέρας Ευσέβιος δεν ένιωσε κανένα φόβο, παρότι οι Γερμανοί δεν απομακρύνθηκαν στιγμή από κοντά τους. Μάλιστα, φιλόξενος όπως ήταν, κρατούσε ένα μεγάλο δίσκο και τους προσέφερε ψωμί και τυρί. Και εκείνοι που γνώριζαν τι θα ακολουθούσε, τον κοίταζαν περίεργα. Από τη στιγμή όμως που έφυγαν οι Γερμανοί, ένας αδιόρατος φόβος κυριάρχησε στην ψυχή του. Είχαν σκορπίσει τον όλεθρο στα γύρω χωριά. Οι πατέρες, για κάθε ενδεχόμενο, είχαν ήδη αρχίσει να ασφαλίζουν ό,τι πολύτιμο διέθετε η μονή. Ο πατέρας Ευσέβιος, δραστήριος και επινοητικός, ήταν ένας από εκείνους που πρωτοστάτησαν στην προσπάθεια αυτή. Είχε τότε και το διακόνημα του εκκλησιαστικού. Συγκέντρωσε τα καλύτερα ιερά σκεύη και πολλά από τα κοιμήλια, τα οποία τοποθέτησε σε μια κρύπτη του ισογείου, που στη συνέχεια την έκτισε από μπροστά, όπως αναφέρει και ο πατέρας Δωρόθεος Θεοδόνης στη μαρτυρία του. Επίσης, μαζί με τον πατέρα Νεόφυτο, έβαλαν τα καλύτερα ιερατικά άμφια, ράσα, κοντόρασα και άλλα ρούχα σε κασέλες, τις οποίες έκρυψαν σε ένα λάκκο που άνοιξαν στο περιβόλι. Τον πολυτιμότερο θησαυρό της μονής, τη θαυματόβρητη κάρα του Αγίου Αλεξίου, σύμφωνα με τη μαρτυρία του πατρός Δωροθέου, ο πατέρας Ευσέβιος και ο πατέρας Άνθιμος την ανέβασαν επάνω στο τέμπλο, το οποίο ήταν αρκετά φαρδί και μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως κρύπτη. Το λάβαρο της Επαναστάσεως, αφού το προστάτευσαν ανάμεσα σε λαμαρίνες, το έκρυψαν στη σκέπη του ναού. Με πρόταση του πνευματικού της μονής, πατρός Βασιλείου, οι πατέρες άνοιξαν μια μεγάλη γούβα στο υπόγειο κάτω από την αίθουσα των κοιμηλίων. Την έκτισαν εσωτερικά γύρω-γύρω και έκρυψαν εκεί τα υπόλοιπα κοιμήλια. Επίσης, φύλαξαν μέσα σε μπαούλα πολύτιμα χειρόγραφα και όσα βιβλία μπόρεσαν.
Την επόμενη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου, είχε πέσει μια παράξενη καταχνιά προς τα Καλάβρητα. Ο πατέρας Ευσέβιος ήταν πολύ ανήσυχος. Χωρίς να το έχει πει κανείς τίποτε, ένας δυνατός φόβος είχε καταλάβει τη σκέψη και την καρδιά του. Πήγε να παρακολουθήσει τα ζώα που έβοσκαν σε μια πλαγιά. Ο νους του όμως ήταν κάτω στην πόλη. Τι να γίνεται άραγε στα Καλάβρητα, συλλογιζόταν με αγωνία. Θα ήταν 12:30 το μεσημέρι όταν ξαφνικά στην ησυχία της Υπαίθρου ακούει τα μυδραλοβόλα να δουλεύουν επί 5 έως 10 περίπου λεφτά. Η καρδιά του σφίχθηκε περισσότερο. Μεγάλο κακό γίνεται στα Καλάβρητα, σκέφτηκε. Εν τω μεταξύ, πήγαν εκεί και άλλοι πατέρες. Ατένιζαν προς την πόλη με ανησυχία. Ο ορίζοντας στο βάθος ήταν κόκκινος. Σε λίγο άκουσαν μεμονωμένους πυροβολισμούς. Θα είναι οι χαριστικές βολές, είπε ο πατέρας Ευσέβιος, που ήξερε από τον πόλεμο της Αλβανίας. Δύο αρχιμανδρίτες της Λαύρας, ο πατέρας Παρθένιος και ο πατέρας Δωρόθεος, καθηγητές θεολόγοι στο γυμνάσιο των Καλαβρίτων, είχαν καταφύγει στην πόλη από το βράδυ. Μαζί τους ήταν και ο δόκιμος Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, φοιτητής θεολογίας. Η ώρα όμως περνούσε και κανένας δεν είχε επιστρέψει. Οι Γερμανοί είχαν απαγορεύσει την είσοδο και την έξοδο από τα Καλάβρητα και έτσι οι πατέρες δεν μπόρεσαν να μάθουν τι ακριβώς έγινε εκεί. Στο μοναστήρι επικρατούσε φαινομενικά ησυχία, όμως όλοι είχαν το φόβο ότι θα ερχόταν ξανά οι Γερμανοί με κακό σκοπό. Πολλοί σκεπτόταν να φύγουν. Μάλιστα, ο πατέρας Αγαθάγγελος είχε ετοιμάσει ένα μείγμα από καρύδια και σταφίδες και μοίραζε σε όσους ήθελαν για να το πάρουν μαζί τους. Το βράδυ αποφασίστηκε να εξομολογηθούν όλοι οι πατέρες και την επομένη να γίνει θεία λειτουργία για να κοινωνήσουν. Ο ηγούμενος και αρκετοί μοναχοί διανυκτέρευσαν στο βουνό και το πρωί επέστρεψαν στο μοναστήρι για τη θεία λειτουργία. Ξημέρωνε η 14η Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη, ιστορική για την ιερά μονή της Αγίας Λαύρας. Ο πατέρας Ευσέβιος έπρεπε κανονικά να σημάνει για την ακολουθία στις 4:30. Είχε όμως μια πολύ κακή προαίσθηση. Έβλεπα μπροστά μου τους Γερμανούς να δρουν, έλεγε ο ίδιος αργότερα. Με δική του λοιπόν πρωτοβουλία, σήμανε στις 3:15. Εν τούτης, ούτε ο ηγούμενος ούτε κανείς άλλος του έκανε παρατήρηση. Αν ο πατέρας Ευσέβιος δεν χτυπούσε μία ώρα και πλέον νωρίτερα, οι Γερμανοί θα τους έπιαναν όλους μέσα στο ναό και η Αγία Λαύρα θα εμφανιζόταν. Αλλά όλα τα κατευθύνει αγάπη του Θεού, όπως έλεγε ο ταπεινός γέροντας, αναφερόμενος σε εκείνο το γεγονός. Είναι δύσκολο να διανοηθεί κανείς με τι συναισθήματα παρακολουθούσαν οι πατέρες εκείνη τη λειτουργία, που για μερικούς επρόκειτο να είναι και η τελευταία. Είχε ήδη αρχίσει να φωτίζει, ήταν περίπου 7 η ώρα, όταν τέλειωσαν και βγήκαν στο προάβλιο. Ο πατέρας Ευσέβιος έβαλε βιαστικά σε ένα κοφίνι τα καλύτερα καλύματα της Αγίας Τραπέζης και έτρεξε να τα κρύψει και αυτά στο περιβόλι. Αμέσως, ο ηγούμενος κάλεσε την αδελφότητα σε σύναξη για να αποφασίσουν τελικά τι έπρεπε να κάνουν σε περίπτωση που οι Γερμανοί θα εμφανιζόταν ξανά, να μείνουν στο μοναστήρι ή να φύγουν. Οι γέροντες συζητούσαν χωρίς να καταλήγουν κάπου. Το λόγο τότε πήρε ο πατέρας Αγαθάγγελος, ο γραμματέας της Μονής και υπεύθυνος των συνάξεων. Έχω διαβάσει ότι οι ταβενισιώτες πατέρες σε περίπτωση βαρβαρικής επιδρομής έφευγαν προσωρινά από τα μοναστήρια τους έως ότου περάσει ο κίνδυνος. Αυτή η άποψη φάνηκε καλή σε όλους. Η συζήτηση όμως παρατηνόταν. Την ώρα που ο ιεροδιάκονος πατέρας Τιμόθεος πήγαινε προς το κελί του να πάρει λίγη τροφή και ένα κοντόρασο για να φύγει, φάνηκαν οι Γερμανοί απέναντι στα κυπαρίσια. Πραγαλά, πραγαλά, ένας-ένας, σαν κυνηγοί έρχονταν στη μονή. Αθόρυβο. Είχε και ομίχλη. Τρέχει ο πατέρας Τιμόθεος και φωνάζει. Μας πιάσανε οι Γερμανοί! Το τι ακολούθησε δεν περιγράφεται, διηγεί το γέροντας. Οι μοναχοί έτρεχαν τρομαγμένοι. Άλλοι από εδώ και άλλοι από εκεί. Μόλις που πρόλαβαν να φύγουν, όχι όμως όλοι. Ο ηγούμενος τράβηξε προς τον προφήτη Ηλία μαζί με άλλους πατέρες. Τον πατέρα Χαρίτονα τον έβλεπαν που έφευγε, αλλά δεν τον πυροβόλησαν. Ο πατέρας Ευσέβιος με τον πατέρα Πολύκαρπο, τον υποτακτικό του γέροντα Αγαθαγγέλου, έτρεξαν προς το περιβόλι. Τους ακολούθησε και ο δόκιμος Φίλιππος. Καθώς ροβολούσαν στο μονοπάτι, ο πατέρας Πολύκαρπος είπε: Πατέρα Ευσέβιε, οι Γερμανοί εκεί πάνω. Έπεσαν κάτω και μπουσουλώντας κρύφθηκαν κάτω από ένα πουρνάρι. Οι Γερμανοί έφτασαν στο προάβλιο και φώναζαν: Να μην φύγει κανείς! Δεν θα σας κάνουμε τίποτε, μόνο το μοναστήρι θα κάψουμε. Φωνάξτε και τους άλλους να γυρίσουν πίσω, είπαν στους πατέρες που βρήκαν εκεί. Ο πατέρας Νεόφυτος προχώρησε προς το παλιό μονάστηρο για το σκοπό αυτό και μπορούσε να τους είχε ξεφύγει, όμως γύρισε πίσω. Ο πατέρας Ευσέβιος, 50 μόλις μέτρα πιο κάτω, άκουγε τις φωνές τους. Φασαρία, μεγάλο κακό γινόταν επάνω. Σε λίγο άρχισαν τα φλογοβόλα.
Ξύλινο το μοναστήρι πήρε φωτιά και άρχισε να τριζοβολάει. Χάλαγε ο κόσμος από τις 8 έως τις 11. Διηγείτο με πόνο ψυχής. Οι ώρες εκείνες ήταν δραματικές. Το αγαπημένο του μοναστήρι καιγόταν και το πιο λυπηρό, κάποιοι πατέρες είχαν μείνει πίσω. Αλλά και ο ίδιος διέτρεχε μεγάλο κίνδυνο. Λίγα βήματα, αν κατηφόρεζαν οι Γερμανοί, θα τον έβρισκαν. Ακίνητος. Κάτω από το πουρνάρι προσευχόταν θερμά και ακατάπαυστα. Κάποτε τελείωσαν. Το έκαψαν το μοναστήρι. Και ξαφνικά ακούστηκαν 13 πυροβολισμοί. «Πάτερ Πολύκαρπε», ψιθύρισε με αγωνία. «Πολύ φοβούμαι για τους πατέρες». Μετά από λίγο, άκουσαν τους Γερμανούς να φεύγουν, χασκαρίζοντας, όπως έλεγε ο γέροντας. Άφησαν να περάσει κάμποση ώρα. Βγήκαν από το πουρνάρι και προχώρησαν προς το μοναστήρι. Ήταν οι πρώτοι που επέστρεφαν. Ο πατέρας Ευσέβιος προπορευόταν. Όταν έφτασε στο προάβλιο και κοίταξε προς τον πλάτανο, τι να δει. «Παναγία μου», φώναξε. «Τέσσερις πατέρες σκοτωμένοι κάτω από τον πλάτανο, πεσμένοι ο ένας κοντά στον άλλον. Ο φύλακας της Μονής, ο Παναγιώτης Μπράτσικας, ήταν καθιστός στο πεζούλι και έμοιαζε σαν ζωντανός από μακριά. Ήταν όλοι νεκροί, ιερία έμψυχα, ολοκαυτώματα λογικά, που πότισαν με το μαρτυρικό αίμα τους τα αγιασμένα χώματα της Λαύρας. Φρίκη και σπαραγμός, ο πατέρας Ευσέβιος ξέσπασε σε βουβό ασταμάτητο κλάμα. Ήταν ο Άγιος Πνευματικός του πατέρας Βασίλειος, ο πατήρ Αγαθάγγελος, τον οποίο τόσο θαύμαζε και σεβόταν, ο συνυποτακτικός του πατέρας Νεόφυτος και ο πατέρας Ευθύμιος ο Παράλυτος. Όλοι εκλεκτοί και αγαπημένοι συμμοναστές του. Γονάτισε, έκανε το σταυρό του και ασπάστηκε στο μέτωπο τους μάρτυρες. Το ίδιο έκαναν και οι άλλοι δύο. Το μοναστήρι δίπλα τους καιγόταν. Φλόγες και καπνοί παντού. Η ιστορική και όμορφη Αγία Λαύρα ήταν τώρα ένα σωρός από ερείπια. Εικόνα θλιβερή που πρόσθεται πόνο πάνω στον πόνο τους. Παρόλο που υπήρχε κίνδυνος να ξαναγύριζαν από στιγμή σε στιγμή οι Γερμανοί, εκείνοι έμειναν να εκτελέσουν το χρέος τους. Ο πατέρας Ευσέβιος μαζί με τον πατέρα Πολύκαρπο μετέφεραν με κουβέρτα ένα-ένα τα ιερά λείψανα των πατέρων στο ναό του κημητηρίου. Στην τσέπη του πνευματικού βρήκε το Άγιο Αρτοφόριο με τον αμνό της Μεγάλης Πέμπτης. Το ασπάστηκε με ευλάβεια και το μετέφερε στην εκκλησία, η οποία δεν είχε καεί. Την ίδια μέρα, μόνο εκείνοι γύρισαν στο μοναστήρι γιατί είχαν κρυφθεί πολύ κοντά. Την επομένη, κατά το μεσημέρι, λίγοι-λίγοι επέστρεφαν και άλλοι μοναχοί. Το τι έγινε δεν περιγράφεται, διηγείται ο γέροντας. Ιδίως ο ηγούμενος θρυνούσε απαρηγόρητα που βρήκε 5 δικούς του ανθρώπους σκοτωμένους. Διάβασαν την νεκρόσιμη ακολουθία, ενώ δύο μοναχοί φύλαγαν έξω για το φόβο των Γερμανών. Με βαθύ πόνο ενταφίεσαν τους πατέρες στον κοινό τάφο που άνοιξαν. Πονέσαμε για το βίαιο και μαρτυρικό τέλος τους, αλλά και τους μακαρίσαμε, έλεγε αργότερα. Εξασφάλισαν την αιωνιότητα. Τι ωραίος θάνατος μετά τη Θεία Λειτουργία και τη Θεία Κοινωνία. Μακάρι να ήμουν κι εγώ ένας από αυτούς. Με άφησε για τις αμαρτίες μου ο Θεός. Στην Αθήνα, αλλά και στο Γεωργίτσι, είχε διαδοθεί ότι μεταξύ των εκτελεστέντων ήταν και εκείνος. Ο Θεός όμως, κρήτον τι προβλεψάμενος, είχε οικονομήσει τα πράγματα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιζήσει. Μόλις δύο μήνες πριν, στις 11 Οκτωβρίου, είχε κοιμηθεί ο γέροντάς του, ο πατέρας Σεραφείμ. Από το σημείο αυτό ξεκινάει το θαύμα της διασώσεως του πατρός Ευσεβίου. Ήταν φύση αδύνατο, αν ζούσε ο γέροντάς μου, να έφευγα. Αδύνατο των αδυνάτων. Θα έμενα κοντά του να τον φυλάω και θα το θεωρούσα κάφημα. Αποκλείεται να τον άφηνα. Θα προτιμούσα να πεθάνω μαζί του. Θα πίστευα, μάλιστα, ότι αν ο γέροντας ήταν κοντά μας, δεν θα μας έκαναν κακό οι Γερμανοί. Αφού όμως σκότωσαν τον παράλυτο στο στρώμα, θα άφηναν εμάς. Αλλά και λίγο πιο κάτω, αν προχωρούσαν οι κατακτητές, θα τον ανακάλυπταν, διότι δεν ήταν καλά κρυμμένος. Στο σχέδιο του Θεού, λοιπόν, ήταν η διάσωση του πατρός Ευσεβίου, ο οποίος επρόκειτο να δοξάσει το υπερήμνητο όνομά του και να οδηγήσει αμέτρητες ψυχές στη σωτηρία. Εν τω μεταξύ, έμαθαν τι είχε συμβεί στα Καλάβρητα. Τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου, μία μέρα δηλαδή πριν από την πυρπόληση της Αγίας Λαύρας, οι Γερμανοί είχαν σκορπίσει εκεί τον Όλυθρο. Εγκλώβησαν τα γυναικόπαιδα στο σχολείο και οδήγησαν με δόλο τους άνδρες από 14 ετών και άνω στον τόπο του μαρτυρίου. Πρώτα, παρέδωσαν την πόλη στις φλόγες μπροστά στα μάτια τους και ύστερα τους εκτέλεσαν όλους. Τέλος, έβαλαν φωτιά στο σχολείο. Τα γυναικόπαιδα σώθηκαν την τελευταία στιγμή, σαν από θαύμα. Αναλογίζεται κανείς τι ακολούθησε όταν βρήκαν όλους τους άνδρες σκοτωμένους. Ήταν 1.300 Καλαβριτινοί. Ανάμεσά τους, ο πατέρας Παναγιώτης Δημόπουλος, ο Παπακαλός, όπως τον αποκαλούσαν όλοι, ο οποίος θυσιάστηκε μαζί με το πίμνιό του, και οι ιερομόναχοι της Λαύρας, πατέρας Παρθένιος και ο πατέρας Δωρόθεος με το δόκιμο Κωνσταντίνο. Τα θύματα που θρύνησε η Αγία Λαύρα ήταν συνολικά 9.
4 μοναχοί και ο φύλακας εκτελέστηκαν στο μοναστήρι, 3 στα Καλάβρητα και ο πατέρας Εμβρόσιος στο μετόχι του Αγίου Αθανασίου. Η φωτιά στο μοναστήρι έκαιγε ακόμη, τα κελιά είχαν καταστραφεί, μόνο τα υπόγεια είχαν μείνει. Οι πατέρες αγωνίστηκαν να σώσουν ό,τι μπορούσαν. Με απεγνωσμένες προσπάθειες έσβησαν τη φωτιά στη βιβλιοθήκη. Βρήκαν στην αποθήκη το σιτάρι να καίγεται. Το έσβησαν και το άπλωσαν έξω να στεγνώσει. Μύριζε κάπνα και είχε σουρώσει. Αλλά με αυτό πέρασαν αρκετό καιρό. Έδωσαν και σε όσους δεν είχαν. Από τότε άρχισε μια πολύ δύσκολη περίοδος. Οι Γερμανοί κάθε τόσο έκαναν εφόδους από τα Καλάβρητα και οι μοναχοί αναγκάστηκαν να ζουν στο ύπαιθρο από το Δεκέμβριο μέχρι τον Απρίλιο που οι κατακτητές έφυγαν. Οι ταλαιπωρίες και οι στερήσεις τους δεν ήταν δυνατόν να περιγραφούν. Μέσα στο πυκνό δάσος απέναντι από τη Λαύρα είχαν βρει ένα πλάτωμα. Γύρω-γύρω υψωνόταν ψηλά πουρνάρια που τους έκρυβαν. Εκεί μαγείρευαν και έτρωγαν όλοι μαζί. Τα βράδια έψαχναν ένα στεγνό χώρο μέσα στα πουρνάρια και τα κυπαρίσια για να κοιμηθούν. Όμως οι δυσκολίες αυτές τους ένωναν περισσότερο με το Θεό και μεταξύ τους. Την εποχή εκείνη, με τη χάρη του Θεού, μορφοποιήθηκε κοινοβιακά η ζωή τους. Ο πατέρας Ευσέβιος χαιρόταν πολύ αυτή την ενότητα. «Μας έκαψαν οι Γερμανοί στη Λαύρα», έλεγε αργότερα, «και από ιδιόρυθμο, χωρίς να το καταλάβουμε, γίναμε κοινόβιο. Εντεύθεν, πόση η χαρά και πόση η ικανοποίηση. Κοινόβιο. Ακολουθία, πνευματική συζήτηση, φαγητό, όλοι μαζί. Σιγά σιγά άρχισαν να πηγαίνουν τη νύχτα στο μοναστήρι για τις ακολουθίες. Έξω φύλαγε πάντα ένας δόκιμος, μήπως έλθουν οι Γερμανοί, και όταν άκουγαν αυτοκίνητο έτρεχαν να κρυφθούν. Τη Μεγάλη Παρασκευή, τη στιγμή που ετοιμαζόταν να ψάλουν το σέ των αναβαλώμενων το φως, ακούστηκε μια φωνή: «Οι Γερμανοί!» Και έφυγαν αμέσως για το παλιό μονάστηρο. Εκείνη τη χρονιά έκαναν Πάσχα στο δάσος. Τα δύσκολα και τα κουραστικά σημεία είναι εκείνα που φτιάχνουν και καταρτίζουν τον άνθρωπο όταν τα δέχεται ευχαρίστως, έλεγε αργότερα, αναφερόμενος σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο της ζωής του. Όταν η ψυχή, η αφιερωμένη, αντιμετωπίζει τη δυσκολία με λίγη συνέστηση της αυρικής θυσίας του Κυρίου, νιώθει τόση χαρά και τόση ικανοποίηση. Μέσα στη θλίψη, ο πατέρας Ευσέβιος διατηρούσε ακμαίο το φρόνημα της ψυχής. Ήταν ο άνθρωπος του Θεού, που γνώριζε να υποτάσσεται στο άγιο θέλημά του και να βλέπει τα πάντα μέσα από το πρίσμα της αιωνιότητος. Με την πίστη και την ελπίδα υπερνικούσε τις δυσκολίες και γινόταν πνευματική δύναμη για τους αδελφούς του. Την ημέρα εργαζόταν στο μοναστήρι ακαταπώνητα, μαζί με τους άλλους πατέρες.